Το θέμα με το οποίο έχουμε δεσμευτεί και με τη Βούλα, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αφήσουμε. Η προσπάθεια πρέπει να είναι να βρεθεί μια λύση. Και μιλάμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί, αλλά τη μάθαμε σε χρόνο ρεκόρ και βγήκε σε χρόνο ρεκόρ. Πράγμα το οποίο είναι και το πρώτο που θα ζητήσουμε να σχολιάσει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Δημήτρης Βεβεσός. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μοδελάκη, καλησπέρα κύριε Γεχαλιάδη. Γεια σας κύριε Βεβεσέ, καλά εσείς? Είμαι λίγο μακριά από την Αθήνα, είμαι στην Τζάντη και είμαι δυσκολία στην επικοινωνία. Αλλά για το θέμα αυτό πρέπει να μιλήσουμε από όπου και αν είμαστε. Βεβαίως. Πού βρισκόμαστε, κύριε Πρόεδρε? Βρισκόμαστε σε μια κυβέρνηση που κάτω από την πίεση της μεγάλης αυτής κοινωνικής κινητικότητας που αφορά χιλιάδες πληστηριασμούς, αναγκάζεται να ψελίσει, ενώ στην αρχή έλεγε ότι τα μέτρα τα οποία έχει πάρει μετά το 47-38 ήταν ικανοποιητικά για την επίλυση του προβλήματος. Τώρα ανακαλύπτει ότι δεν είναι ικανοποιητικά και παραμονές εκλογών θέλει να πάρει και άλλα μέτρα. Αντιλαμβάνομαι τα οποία και αυτά όμως δεν λύνουν λύση το πρόβλημα, γιατί από αυτά που διαβάζω ή από αυτά που λέει ο Υπουργός ή αυτά που διαρρέουν στα διάφορα μέσα ενημέρωσης στις πηγές του Υπουργείου, δεν απαντάει σε ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών? Ποιων δανειοληπτών ευάλωτων? Αυτούς που ο νόμος θεωρεί ευάλωτους. Ο νόμος αυτής της κυβέρνησης, ο περιοριστικός νόμος της κυβέρνησης, που ήταν πιο περιοριστικός από τον επίσης περιοριστικό νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, για αυτούς που κάθε φορά χαρακτηρίζονται ευάλωτοι, ώστε να αυξηθεί ο λεγόμενος κύκλος των στρατηγικών κακοπληρωτών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να λυθεί κάτι το εξοδικαστικό. Σήμερα μόνο το 6-8% των υποθέσεων έχουν λυθεί. Δεν μπορεί κάτι να λυθεί με το αν η τράπεζα θα απαντάει ή δεν θα απαντάει το ΦΑΝ την αίτησή σου για τη ρύθμιση προτίμησης. Λέει δεν θέλω την ρύθμιση, δεν μου κάνει, πάμε παρακάτω. Ποιος θα ελέγχει την αιτιολογημένη, αν είναι αιτιολογημένη, είναι αιτιολογημένη απάντηση? Αυτά είναι προτάσεις που γίνονται για να ρίξουν στάχτη στα μάτια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα έχουν βρεθεί σε πραγματική οικονομική αδυναμία, και δεν μιλάμε ποτέ για τους παταχτίδες, μιλάμε για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως ομιλούμε για εκείνους που ενώ ρυθμίζαν τα χρέη τους και είναι σε διακανονισμό, τόσο με την αύξηση της κρίσης της πληθωριστικής και της ενεργειακής, όσο και με την αύξηση των επιτοκίων, θα ξανακοκκινήσουν τα δάνειά τους, γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν τη δόση τους. Μάλιστα. Πρόεδρε, κάνα δύο ερωτήσεις που είναι ίσως αφελείς στα δικά σας αυτιά, αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ σπέκουλα γύρω από το θέμα, νομίζω ότι είστε τις πιο αξιόπιστες συνομιλητές που μπορούσαμε να έχουμε για να μας απαντήσετε. Το πρώτο είναι, έχει αλλάξει πραγματικά κάτι με την απόφαση του Αρείου Πάγου? Ακούμε τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι ό,τι ίσχυε ισχύει. Δεν άλλαξε, λέει, κάτι με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι δραματική αλλαγή που έχει επέλθει, κύριε Κουδαλάκη. Και αυτό αφορά πρώτον ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι μπορούν τα φαντ να κάνουν πληστηριασμούς με τον νόμο του 2003, κυβέρνηση Μύτη θυμίζω, και όχι με τον νόμο του 2015. Το νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, λέει λοιπόν ο Άρης Πάου, ο νόμος του 2013 δεν είχε την υποχρέωση η τράπεζα να ειδοποιεί τον οφειλέτη ότι πρέπει να διακανονίσει, και αν θέλει να διακανονίσει, την τιμή που θα πουλήσει το δάνειο στο ΦΑΝ, ούτε είχε την υποχρέωση να έχει φορολογική μεταχείριση στην Ελλάδα. Δηλαδή το ΦΑΝ αγοράζει το δάνειο μπιλ παρά από την τράπεζα για να τη το ξεφορτώσει από τους ισολογισμούς της, το έχει πάρει σε πολύ χαμηλή τιμή. Το βγάζει στον πληστηριασμό στην τιμή σύν τους τόκους και τις προσαυξήσεις, και τα κέρδη που έχει, τα υπερκέρδη, φορολογείται στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο ή στη Σουηδία. Άρα η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι ότι γυρνάμε στο 2003, όπου δεν δεσμεύεται η τράπεζα να ρυθμίσει καθιοδήποτε τρόπο. Το λέω πολύ απλά. Δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται το φαντ να ενημερώσει πριν προχωρήσει τον πληστηριασμό. Και δεν φορολογείται εδώ. Δηλαδή το δημόσιο, το οποίο κόπτεται για το δημοσιονομικό χώρο, δέχεται να χαρίσει σε μία επιχείρηση που επιχειρεί στην Ελλάδα 58,8 δις. Να κάνω κι εγώ μία αφελή ερώτηση, κύριε Βεβεσέ. Όταν έρχεται ένας άλλος νόμος, γιατί ισχύει και ο προηγούμενος, ή γίνεται μίξη και παίρνεις στοιχεία και από τον ένα και από τον άλλον? Πήραμε στοιχεία από το νόμο του 2015, και επειδή ο νόμος του 2015 δεν επέτρεπε φορολόγηση στην Ελλάδα, αλλά θέλανε να φορολογούνται στο εξωτερικό, τους βόλευε να κάνουν πληστηριασμούς με τον νόμο του 3. Ο νόμος του 3 δεν είχε την ευθεία δυνατότητα να κάνει πληστηριασμό, και ήρθε ο Άριος Πάγος και είπε ότι πράγματι δεν το λέει ο νόμος, αλλά ερευνητικά συνάγω ότι μπορεί να κάνει.
Άρα τελικώς οι κυβερνήσεις πετάξουν τον μπαλάκι στον Άριο Πάγο και τώρα τον μπαλάκι ξαναγυρίζει στις κυβερνήσεις. Όχι στη σημερινή μόνο και τις προηγούμενες. Άλλη μια αφελής ερώτηση και τελευταία και ευχαριστούμε πολύ που συμπιέσατε το χρόνο για να είστε μαζί μας. Όχι, ήταν εσείς... σημαντικό το θέμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Γιατί πρέπει είναι πολύ να σημαντικό το θέμα. Εσείς μιλήσατε για 58 δισεκατομμύρια κοντά 59, τα οποία, να το πω έτσι, υπολογίζεται ότι θα χάσει το ελληνικό δημόσιο αν προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία με τα φαντς. Αυτό το ποσό από μόνο του δεν αποτελεί ένα καλό πάτημα για να προσβληθεί, να το πω έτσι, αυτή η κατάσταση, αυτή η απόφαση, αυτή η ρύθμιση, αυτός ο νόμος. Δηλαδή, βγαίνουμε και λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι το 1 τρίτο του ελληνικού ΑΕΠ μπορεί να χαθεί. Έτσι απλά. Και είναι δεύτερο βράδυ. Μα έχει χαθεί και μου κάνει εντύπωση, κύριε Κουδαλάκη, γιατί το ελληνικό δημόσιο δεν παρενεύει σε αυτή τη δίκη. Δεν ήθελε να παρεμβεί ούτε υπέρ των δαλειοληπτών, ούτε υπέρ των τραπεζών, για να προασπίσει το συμφέρον του να μην εφαρμοστεί ο νόμος του 3 και να εισπράξει τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πάρει αυτό χορολογώντας τα φαντς με τον νόμο του 15. Ναι. Χίλια ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω και δεν σου αδύνατο. Να είστε καλά.